Εντατική είναι η έλεγχη στο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο του νησιού μας την περίοδο εορτασμού του 15 Αυγούστου για την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών και την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε παραβάσεις που μπορούν να προκαλέσουν σοβαρά τροχαία ατυχήματα, όπως οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ, αντικανονικό προσπέρασμα, ανάπτυξη υπερβολικής ταχύτητας και όχι μόνο. Έκκληση στους οδηγούς για συμμόρφωση στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας απευθύνει ο διοικητής τροχιάς Ηρακλείου Στέλιος Καρακούδης. Το σύνολο της δύναμης του τμήματος τροχιάς Ηρακλείου βρίσκεται σε όλο το οδικό δίκτυο, στο βόρειο οδικό άξονα Κρήτης, στην Εθνική Οδό Ηρακλείου Αγίας Γαλήνης, στην Παλιά Εθνική Οδό Ηρακλείου Λασιθίου και στην Παλιά Εθνική Οδό Ηρακλείου Αγίας Γαλήνης, αλλά και μέσα στην πόλη του Ηρακλείου. Εν ώψη της αυξημένης κυκλοφορίας των οχημάτων, ευχαριστούμε την προσοχή προς όλους τους συμπολίτες μας να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να μην αναπτύσσουν υπερβολική ταχύτητα, να μην κάνουν αντικανονικά προσπεράσματα. Εάν έχουν καταναλώσει αλκοόλ, να μην πιάσουν τιμόνι στα χέρια τους, να μην παραβιάζουν τη διπλή διαχωριστική γραμμή, να μην παραβιάζουν τον ερυθρό σηματοδότη. Κατά τη μετακίνησή τους μέσα στο αυτοκίνητο να αφορούν τόσο οι ίδιοι οδηγοί τη ζώνη ασφαλείας, όσο και οι συνοδηγοί αλλά και οι επιβάτες που είναι στα πίσω καθίσματα. Οι επιβάτες των δικύκλων να αφορούν το προστατευτικό κράνος και ο οδηγός αλλά και ο συνεπιβάτης. Και το τμήμα τροχέας βρίσκεται επιποδό στο δικό δίκτυο, στην επαρχιακή οδό και στην παλιά εθνική οδό, όπου η κίνηση είναι αυξημένη. Θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, να τηρούμε τους κανόνες του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, προκειμένου να προστατεύσουμε και το δικό μας εαυτό, αλλά και τους επιβάτες που έχουμε μαζί μας το όχημα. Από τη δικιά μας πλευρά θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια με πολλά συνεργεία ελέγχου σε όλο το δικό δίκτυο, προκειμένου να κρατάμε σε εγρήγορση όλους τους συμπολίτες μας να τηρούν τους βασικούς κανόνες του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, διότι η οδική ασφάλεια είναι υπόθεση όλων μας. Από 6 ως 12 Αυγούστου ελέγχθηκαν συνολικά 12.185 οχήματα, ενώ βεβαιώθηκαν 2.994 παραβάσεις. Τα μέτρα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων αυξημένη αστυνομική παρουσία στα σημεία του οδικού δικτύου, όπου παρατηρείται συχνότητα πρόκληση τροχαίων ατυχημάτων, εντατικά μέτρα τροχαίας αστυνόμευσης στις εισόδους και εξόδους μεγάλων αστικών κέντρων, ειδικές δράσεις και αυξημένα μέτρα τροχαίας εντός των πόλεων και αυξημένα μέτρα τροχαίας σε χώρους όπου παρατηρείται μαζική συγκέντρωση επιβατών. Έχουν βεβαιωθεί πάρα πολλές παραβάσεις, ειδικότερα για ανάπτυξη υπερβολικής ταχύτητας, για οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ, για μη χρήση της ζώνης και για μη χρήση του κράνους. Σκοπός βέβαια, όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές, δεν είναι η βεβαίωση μιας τροχονομικής παράβασης. Σκοπός είναι μέσα από την παρουσία μας στους δρόμους να κρατάμε σε γρήγορους συμπολίτες μας και να οδηγούν με σύνεση και προσοχή, να τηρούν τους κανόνες του κώδικα οδικής κυκλοφορίας.